Η Επιτροπή Κοινοβουλευτική Διοντολογία ομόφωνα αποφάσισε την άρση τη ασυλία των Σπαρτιατών. Θα εισηγηθεί την απόφασή τη στην Ολομέλεια τη Βουλή, η οποία και θα αποφασίσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Το αίτημα τη Εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Γεωργία Αδυλίνη για την εξέταση ω υπόπτων των βουλευτών του κόμματο Σπαρτιάτε εξετάστηκε την 5η 2 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτική Διοντολογία και οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτέ παρέστησαν στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Δεντολογία τη Βουλή. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα κατηγορούνται βουλευτέ ενό κόμματο από την δικαιοσύνη ότι δεν είπαν την αλήθεια στον ελληνικό λαό, καταφέρνοντας έτσι να εκλεγούν εξαπατώντα του εκλογεί. Το αίτημα του Αρίου Πάγου αφορά του βουλευτέ Αθανάσιο Χαλκιά, Χαράλαμπο Μποκαστιβαρδά, Γεώργιο Μανούσο, Αλέξανδρο Ζερβέα, Ιωάννη Δημητροκάλη, Διονύση Βαλτογιάννη, Γεώργιο Ασπιώτη, Μιχαήλ Γαβιωτάκη, Ιωάννη Κόντι, Πέντρο Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Φλόρο. Το εισαγγελικό έγγραφο που εστάλει στον πρόεδρο τη Βουλή αναφέρει μεταξύ άλλων. Οι ανωτέρω θα πρέπει να παράσχουν εξηγήσει σχετικά με το ότι στι βουλευτικέ εκλογέ τη 25η Ιουνίου του 2023 φέρεται ότι εξαπάτησαν από κοινού τι εκλογέ με τον πιο κάτω τρόπο για να αλλάξουν το εκλογικό του φρόνημα, δηλαδή να ψηφίσουν αντί άλλη επιλογή υπέρ αυτών και του κόμματό του. Συγκεκριμένα παρέστησαν από κοινού ψευδό του εκλογεί προκειμένου οι τελευταίοι να ψηφίσουν του ίδιου και το κόμμα του ότι είναι υποψήφιοι βουλευτέ του κόμματο Παρτιάτε με αρχηγό τον Βασίλειο Στίγκα και ακολουθούν τι αρχέ του συγκεκριμένου κόμματο. Η αλήθεια όμω ήταν ότι αυτοί είχαν επιλεγεί από τον Ηλία Κασιδιάρη και όχι από τον Βασίλειο Στίγκα, ότι χάρη στη στήριξη του πρώτου είχαν εκλεγεί βουλευτέ και ότι αναγνώριζαν ω πραγματικό του αρχηγό τον Ανωτέρω, ο οποίο του καθοδηγούσε από τι φυλακέ. Είχαν μάλιστα πρώτων των εκλογών εξηφάνει σχέδιο βάσει του οποίου αμέσω μετά την εκλογή του θα ανέτρεπαν τον Βασίλειο Στίγκα και θα όριζαν νέο αρχηγό του κόμματο τον πλήρω ελεγχόμενο από τον Ηλία Κασιδιάρη, Χαράλα Μποκατσιβαρδά. Επιπλέον δε θα ανέμονταν το ποσό τη κρατική επιχορήγηση έναντι μάλιστα τη οποία το κόμμα των Σπαρτιατών είχε ήδη λάβει το ποσό 40.000 ευρώ περίπου.